Τμήματα από όλα τα σχολεία της πόλης κατέθεσαν στεφάνια στην Πλατεία Ελευθερίας. Την επετειακή εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από δασκάλους, καθηγητές και διευθυντές των σχολείων και οι εκπρόσωποι τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων χρόνια πολλά. Οι αγώνες που έδωσαν οι Έλληνες για την ελευθερία της πατρίδος είναι ένδοξοι, είναι αγώνες που θα πρέπει να τους θυμούμε κάθε φορά και να τους θυμόμαστε και είναι αγώνες που με το παραδειγματισμό τους πρέπει η νέα γενιά να αφυπνιστεί, να τολμήσει και να δείξει το απαιτούμενο, θα λέγαμε, θάρρος για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει μπροστά. Η νέα γενιά που περνά και αυτή τις δικές της δυσκολίες που ξεκινούν από το σχολείο, κύριε Μάρκο. Βεβαίως ξεκινούν από το σχολείο, γι' αυτό είναι οι εκπαιδευτικοί, για να λύνουν αφενός τα προβλήματα. Αφετέρου είναι εκείνοι που θα υπερασπιστούν τις αξίες, τις ιδέες και τα ιδανικά, θα μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις ιδέες στη νέα γενιά, έτσι ώστε οι αξίες να μην χαθούν για τους Έλληνες και για τις Ελληνίδες. Ευχαριστώ πολύ. Καταλήγοντας, ο κύριος Μάρκου τόνισε ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει την υποχρέωση σαν φάρος να φωτίζει τις αξίες των μαθητών με αποτέλεσμα να παραμείνουν διαχρονικές στην ζωή τους.